Να πάμε τώρα σε μία άλλη εστία έντασης μεταξύ των δύο υποψηφίων που ακούει στο όνομα Πολάκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Αχτσιόγλου μιλώντας χθες στο Open σχετικά με τον κύριο, Πολάκη. Να υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά όχι προσωπική στοχοποίηση. Ο Παύλος Πολάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε μόνιμη βάση στοχοποιεί προσωπικά. Θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα ήταν ένα ελάχιστο δείγμα πολιτικού πολιτισμού να καταδικάσει αυτές τις επιθέσεις, την προσωπική στοχοποίηση, τις κοφαντικές επιθέσεις, για να μπορούμε να προχωρούμε με έναν βηματισμό που θα είναι πολιτικός. Ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει αυτό που ο ίδιος νομίζει. Κανείς δεν θα του υποδείξει τι να κάνει, ούτε φυσικά και εγώ θα του επιδείξω τι να κάνει. Γιάννη Κουτσομίτη, ακούσαμε την κυρία Αχτσιόγλου να αναφέρεται στον κύριο Πολάκη. Μέχρι χθες όμως, ο κύριος Πολάκης, μέχρι χθες το λέω σχηματικά, όσο ήταν τους προηγούμενους μήνες και χρόνια, όσο ο κύριος Πολάκης καταφερόταν εναντίον των αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε πλήρη κάλυψη από το εσωτερικό. Τώρα πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, Γιάννη. Δεν έχουμε ακούσει την κυρία Αχτσιόγλου να έχει εκφέρει καμία αντίρρηση στον μισαλόδοξο λόγο του κυρίου Πολάκη όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια τώρα όταν όλες αυτές οι επιθέσεις επικεντρώνονται στο πρόσωπό της, αναγκάστηκε να σχολιάσει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος υποκρισίας αυτή τη στιγμή σε όλη αυτή τη διεκδίκηση της ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς δεν ξέρουμε καθόλου ποιο θα είναι το εκλεκτορικό σώμα που θα πάει την Κυριακή να ψηφίσει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το συνέδριο τον Νοέμβριο. Ο νέος πρόεδρος, αν θα έχει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, αν έχει την πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα, τι θέλουν να κάνουν οι βουλευτές, τι θέλουν να κάνουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχει απόλυτη άγνοια, είναι ένα χάος πολιτικό και νομίζω ότι την κέρια πολιτική ευθύνη για αυτή την εξέλιξη την έχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν δρομολόγησε με έναν, θα έλεγα, ορθολογικό τρόπο και σοβαρό τρόπο πολιτικό τις εξελίξεις για την αποχώρησή του, άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι όπως εξελίχθηκαν και υπάρχουν και σοβαρές πληροφορίες, δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω, αλλά είναι πληροφορίες ότι υπάρχει και μια εύνοια του, ας πούμε, του περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα για την υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη. Αυτό βέβαια το απορρίπτουν, έτσι, το απορρίπτουν, αλλά είναι άλλα, δηλαδή το απορρίπτει η πλευρά Τσίπρα, αλλά από την άλλη η πλευρά Χτσιόγλου, μέσω των κυρίων Σκουρλέτη, του κυρίου Φίλη, ζητούν να πάρει θέση χθες ο Τσίπρας για αυτά τα θέματα. Είναι λογικό ότι εφόσον δεν πήρε τις προηγούμενες μέρες θα ήταν πολύ δύσκολο να πάρει τώρα. Όμως, πολιτικά ας το δούμε. Το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά τα ρεύματα, αν ξεκινήσουμε από το δεξιό λαϊκιστικό ρεύμα των ΑΝΕΛ μέχρι διάφορα ρεύματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς μέχρι και διάφορους περιηγητές της πολιτικής, το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Αυτός άνοιξε τις διαδικασίες, αυτός επέβαλε στο τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ την εκλογή από τη βάση, χωρίς κανένα screening πριν, χωρίς καμία διαδικασία ελέγχου των υποψηφιωτήτων και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ενός μιας επιχείρησης, για μένα είναι ένα ρεσάλτο αυτή τη στιγμή από έναν φυσικά πολύ εμφανίσιμο, με ωραίο χαμόγελο, με ωραίο νεανικό βλέμμα άνθρωπο, ο οποίος για τους απογοητευμένους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ είναι μία ελπίδα για την επανάκαμψη, ας πούμε, αν όχι στην εξουσία, αλλά να είναι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Μητσοτάκη. Γιάννη Κουτσομίτη, αυτό πάντως... Δεν θέλω να σας διακόψω, να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Κουτσομίτη. Εγώ από το ρεπορτάζ μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος του Αλέξη Τσίπρα και ότι τον έχει στηρίξει. Και θα σας πω ότι ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ο Νίκος Καρανίκας, ο ξάδερφος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας και κάποιοι άλλοι που είναι στο περιβάλλον και ο Νίκος ο Παπάς, όπως είδατε, που είναι πολύ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και βγήκε τώρα στο δεύτερο γύρο. Όλοι αυτοί στηρίζουν Στέφανο Κασελάκη. Δεν τον στηρίζουν τυχαία, ούτε θα στήριζαν τα πρόσωπα αυτά. Είδατε ότι στην αρχή
όταν ήταν έτσι πιο αυθόρμητες οι πρώτες έτσι, τοποθετήσεις, ο κύριος Αποστολάκης είχε πει ότι θα στηρίξει Νέφη Αχτιόγλου και πριν καλά-καλά το πει, πήρε την δήλωση αυτή πίσω και είπε ότι στηρίζει τον κύριο Κασελάκη και πήγε και μαζί του στη Μακρόνησο. Στο ρόλο. Ναι, και αναλαμβάνοντας και ρόλο στο κλιπ αυτό που γυρίστηκε στη Μακρόνησο, έτσι. Ναι, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Δεν θα πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα να στηρίξουν έναν άνθρωπο που ήρθε ξαφνικά από την Αμερική και δεν τον ξέρουν και όλα αυτά. Αν δεν είχαν, ας το πω έτσι, το πράσινο φως του Αλέξη Τσίπρα. Ωραία. Δεχόμενοι αυτό το ενδεχόμενο που περιγράφεις, αγαπητή Βασιλική Σιούτη, η επόμενη μέρα ποια θα είναι? Δηλαδή, Γιάννη Κουτσομίτη, αν δεχτούμε ότι υπάρχει μία στήριξη της πλευράς Τσίπρα στον Κασελάκη και βλέποντας και τις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, όλο αυτό παραπέμπει σε διάσπαση. Εγώ είμαι αρκετά, θα έλεγα, επιφυλακτικός στο αν θα υπάρξει διάσπαση. Για ποιο λόγο το λέω? Διότι η συνεκτική, η συγκολητική ουσία αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δημοσκοπική άνοδος και η προσπάθεια να επανέλθει σε κάποια ποσοστά τα οποία θα τον φέρουν σε κάποια, ας πούμε, ανταγωνιστική θέση απέναντι, αν όχι τουλάχιστον άμεσα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά τουλάχιστον στον άμεσο αντίπαλο, που είναι και το ΠΑΣΟΚ. Μισό λεπτό. Είναι αντίπαλος όμως. Μισό λεπτό, Γιάννη. Είναι αντίπαλος του Κασελάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Διότι πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Φίλη, το σχετικό ηχητικό που περιγράφει την πορεία του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος ενδεχομένως θα είναι πρόεδρός του από Δευτέρα, του κυρίου Φίλη, εφόσον το κόμμα μείνει ενωμένο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον Κασελάκη. Ξέρετε που ήταν ο Κασελάκης όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και ο Πολάκης και ο Ξανθός ως υπουργοί στην υγεία, δίναν τη μάχη για τους ανασφάλεις τους? Στη Νέα Δημοκρατία. Ψήφιζε Μητσοτάκη, τα συνεργάτη του Μητσοτάκη, από το 12 έως το 16, έως το 15, συγγνώμη, που ήταν κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, και προσυπέγραφε συνεπώς τις μνημονιακές πολιτικές αυτές, το έχει γράψει ο ίδιος, και μετά ήταν υπέρ του Μητσοτάκη στο να γίνει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Πώς μπορεί να επικαλείται λοιπόν με αξιοπιστία σήμερα στον απλό πολίτη, ο οποίος τραβάει τα πάνδυνα σήμερα στις λάσπες μέσα, στο κρύο, στη φτώχεια, να του λέει ότι εγώ ήμουν ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ήταν Νέα Δημοκρατία. Γιάννη, τον άκουσες τον κύριο Φίλη? Πριν από δύο μήνες, λίγο περισσότερο από δύο μήνες, στην αγγλική έκδοση της Καθημερινής, υπήρχε εν υπόγραφο άρθρο του κυρίου Κασελάκη, όπου εκθίαζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό υπάρχει και είναι και αναρτημένο και το έχουν διαβάσει αρκετοί άνθρωποι. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θέλω να πάω στην ουσία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος πολιτών, οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ ή φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν πάθει ένα σοκ. Αυτή η πολιτική ηγεμονία του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο σοκ και μια, θα έλεγα, έναν πανικό. Το φαινόμενο Κασελάκης για μένα συνδυάζεται με έναν πανικό ενός κόσμου, ο οποίος βλέπει αυτή τη στιγμή το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια τους, ενός σε πολιτικό επίπεδο, και ψάχνουν ένα αγωνιωδώς κάποια μαγική λύση. Η μαγική λύση όμως, και εκείνο που θα συμφωνήσω με τον Νίκο Φίλη, δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, θα είναι όμορφος και θα μπορεί να σταθεί σε επίπεδο lifestyle απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη. Είναι στο πώς θα νικηθεί, αν μπορούν, η ιδεολογική ηγεμονία που έχει επιβάλει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στον χώρο του, του προοδευτικού κέντρου και της κεντροαριστεράς ευρύτερα. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Μάλιστα. Βασιλική Σιούτη, ένα καταληκτικό σχόλιο για από σένα. Ναι, ο κύριος Κουτσομιτής αυτό έχει δίκιο, επικαλείται τον κύριο Φίλη και ο κύριος Φίλης έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, είναι οι ίδιοι αυτοί σήμερα που διαμαρτύρονται γιατί η συζήτηση δεν είναι πολιτική, γιατί πράγματι ο κύριος Κασελάκης αυτή τη στιγμή κερδίζει και κέρδισε τον πρώτο γύρο επειδή έχει μια καλή εμφάνιση, μια καλή επικοινωνιακή εικόνα και τίποτα δεν έχει προβάλει σε σχέση με το περιεχόμενο, με τις θέσεις του, με τις απόψεις του. Αλλά αυτοί που διαμαρτύρονται σήμερα, γιατί η αντιπαράθεση δεν είναι πολιτική και είναι επικοινωνιακή, είναι αυτοί που ακριβώς επέλεξαν να είναι έτσι η αντιπαράθεση, να είναι στην επικοινωνία και να μην είναι στην ουσία. Γιατί ξαναθυμίζω αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι υπήρχε μια πλευρά και μάλιστα, αν θέλετε, για να είμαστε τίμοι και δίκαιοι, ο ίδιος ο κύριος Πολάκης, που υποστηρίζει τον κύριο Κασελάκη σήμερα, ήταν από αυτούς που ήθελε να γίνει και ο κύριος Πίρτζης
ήταν από αυτούς που θέλανε να γίνει πρώτα πολιτική συζήτηση, πρώτα στις θέσεις. Αλλά ήταν η πλευρά της κυρίας Αχτσιόγλου και αυτοί που την στηρίζουν που δεν θέλανε, γιατί και αυτοί παίξανε στην αρχή με την επικοινωνία και το lifestyle, γιατί θεωρούσαν ότι υπερήχανε. Μέχρι που ήρθε η έκπληξη, ο υποψήφιος της τελευταίας στιγμής, που τους κέρδισε σε αυτό το πεδίο που εκείνοι επέλεξαν να παίξουν. Άρα αυτό που μας περιγράφεις, Βασιλική, είναι ένα παιχνίδι τακτικής, στο οποίο φαίνεται να βγαίνει, για την ώρα τουλάχιστον, φαίνεται να βγαίνει χαμένη η κυρία Αχτσιόγλου. Ναι, και να πούμε εδώ πέρα κάτι που περίπου το είπατε και πριν, ότι το κόμμα, δεν ξέρω αν μια τέτοια υποψηφιότητα θα μπορούσε να σταθεί στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω ότι στο ΠΑΣΟΚ υπήρχε μια υποψηφιότητα του κυρίου Τζιώτη, αν θυμόσαστε, και αντιμετωπίστηκε σχεδόν σαν γραφική υποψηφιότητα. Και εξελίχθηκε έτσι και στην κάλπη, στην εσωκομματική. Ναι, νομίζω ότι κάτω από 1% ότι είχε. Ναι, δεν είχε καμία τύχη, απολύτως. Στα κόμματα δεν περνάνε αυτές οι υποψηφιότητες. Εδώ πέρα υπήρχε μια διαπαιδαγώγηση στο κόμμα αυτό, ότι αρκεί να είσαι απέναντι από το Μητσοτάκη, αντί να είσαι απέναντι, αρκεί να είσαι αντί, και αυτό αρκεί. Δηλαδή, δεχτήκανε τον κύριο Αντώναρο, δεχτήκανε την κυρία Παπακώστα που έλεγε τους μετανάστες Κατσαρίδες, αν θυμόσαστε. Δεχτήκανε τον κύριο Χαϊκάλη, υπουργό κοινωνικών ασφαλίσεων. Και πόσες άλλες περιπτώσεις. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Όταν δέχεται λοιπόν όλα αυτά τα πρόσωπα, γιατί αρκεί να είναι απέναντι από τον κύριο Μητσοτάκη, και μετά θα δεχτείς και τον Κασελάκη. Είναι εύκολο, χωρίς να σε νοιάζουν και πολύ οι θέσεις. Μάλιστα. Γιάννη Κουτσομίτη, 10 δευτερόλεπτα και για σένα. Εγώ θα έλεγα να δούμε την επόμενη μέρα, να μην βγάλουμε ακόμη πολύ πρόωρα συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, η συγκολητική ουσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι η επιβίωση και να επανέλθουν σε ένα επίπεδο ανταγωνισμού. Μάλιστα. Όλες οι απειλές για διάλυση κρατάω μικρό καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, Βασιλική Ισιούτη, Γιάννη Κουτσομίτη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.